Σήμερα θα σου δείξω ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος και ο πιο σίγουρος τρόπος και με απόδειξη για να αυξήσεις τα κυβικά της μοτοσυκλέτας σου Malaguti Spectre 125 GP από 125 σε 150 κυβικά με ασφάλεια και με σίγουρη επιτυχία, με το πιο λιγότερο κόστος και με σίγουρη επιτυχία. Ένα ακόμα απίστευτο επεισόδιο αναβάθμισης, το νούμερο 52, τη season 1, εδώ στο Phantom Duck, μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στην οθόνη του υπολογιστή μου και θα σου δείξω σήμερα τι ανακάλυψα. Θα τα βάλουμε όλα τα πράγματα πίσω για να σου δείξω ακριβώς το τι έχω δει. Ψάχνοντας λοιπόν στο ίντερνετ, είδα ότι υπάρχει μια μοτοσυκλέτα όπου λέγεται Honda CRF 150F και το Malaguti Spectre 125 GP, η μοτοσυκλέτα που έχω εγώ, έχει πραγματικά το ελόδιο κινητήρα με αυτή τη μοτοσυκλέτα. Δηλαδή φοράει έναν κινητήρα Honda. Αυτό με έκανε διπλά χαρούμενο σήμερα, γιατί πρώτα χάρηκα που είδα ακριβώς για να μπορώ να δείξω στους τηλεθεατές μου και στους συνδρομητές μου πώς μπορεί με ασφάλεια να του πω τις γνώσεις που έμαθα να αλλάξει τα κυβικά, να τα κάνει 150 από 125 και να μην συμβεί τίποτα στο μηχανάκι του, να είναι πάλι όπως ήταν, δηλαδή να είναι έμπιστο και αξιόπιστο. Και η δεύτερη χαρά που έμαθα είναι ότι το μηχανάκι μου έχει ένα κινητήρα Honda 150. Απίστευτο. Θα σου το δείξω τώρα λοιπόν ότι είναι πραγματικά ακριβώς πανομοιότυποι κινητήρες. Καταρχήν ανακάλυψα στο ίντερνετ ότι υπάρχει μοτοσυκλέτα που λέγεται Honda CRF 150F, η οποία φτιάχτηκε από το 2003 μέχρι το 2017 και είναι διάδοχος του Honda XR. Δηλαδή πρώτα υπήρχε το Honda XR και μετά δημιουργήθηκε το Honda CRF 150F. Όχι 150L, λέγεται 150F, γιατί είναι από το 2003 μέχρι το 2017. Και πατώντας πάνω στο κουμπί στη Wikipedia, άνοιξε αυτό το link, όπου λέει πραγματικά ότι ο κινητήρας και η μοτοσυκλέτα Honda CRF 150F φτιάχτηκε από το 2013 μέχρι το 2017 και είναι ακριβώς 156 κυβικά εκατοστά. Δηλαδή το μόνο που μένει είναι, αν πατήσουμε και πάνω στη φωτογραφία να δούμε τη μηχανή αυτή είναι από κοντά και με το σταυρουδάκι πάνω εδώ στη Wikipedia είμαστε, μπορούμε να το κάνουμε και ακόμα πιο μεγάλο, μένει απλά να αγοράσεις μόνο ένα χιτόνιο και ένα έμβολο. Το χιτόνιο, δηλαδή το θηλυκό, την τρύπα και το έμβολο, το αρσενικό, ένα έμβολο και ένα χιτόνιο, και να τα βιδώσεις πάνω στο Malaguti Spectre 125 GP και να το κάνεις 150, γιατί κοίταξε αυτό που είδα και χάρηκα πάρα πολύ, γαμώτα βάσανα. Ο κινητήρας, κοιτώντας αυτή τη φωτογραφία, γιατί ξέρω πως είναι η μηχανή μου του Malaguti Spectre 125 GP, είναι πραγματικά σαν δύο σταγόνες νερό. Όχι σαν δύο σταγόνες νερό, είναι ακριβώς το ίδιο. Το Malaguti έχει τον κινητήρα της Honda. Είναι ακριβώς πανομοιότυπο. Γιατί κοιτώντας αυτή τη φωτογραφία εδώ, όπως ακριβώς είναι η μηχανή, είναι και ο κινητήρας του Malaguti. Και τώρα θα σου το αποδείξω που θα τα βάλω δίπλα-δίπλα, τον κινητήρα του Malaguti και τον κινητήρα του Honda CRF 150F, και θα δεις ότι είναι ολόιδια. Θα πάμε όμως μία πίσω και θα σου δείξω κάτι, ότι από το 2017 και μετά άλλαξε το μοντέλο και αντί να λέγεται Honda CRF 150F, λέγεται Honda CRF 150L. Μόνο αυτό αλλάζει, όπου είναι από το 2017 μέχρι και σήμερα το 2023. Και αυτό, αν πάμε στη Wikipedia και το κάνουμε μεγάλο τη φωτογραφία και ακόμα πιο μεγάλη, αυτό είναι το 150L που είναι από το 2017 μέχρι το 2023. Έχει πραγματικά και αυτό το ολόιδιο κινητήρα με το Malaguti Spectre 125 GP, οπότε του μένει, το μόνο που μένει είναι να παρακύλεις ένα έμβολο και ένα χιτόνιο και το CRF 150L. Ή για τα παλιότερα μοντέλα, όπου λέγονται 150F, όπως σου έδειξα αυτά εδώ, όπου αυτό είναι της Honda, το μηχανάκι, ενώ αυτό φτιάχνεται από τη θυγατρική Honda, τη Honda Astrea. Και τώρα λοιπόν θα πάμε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία και στον υπολογιστή μου θα ανοίξω και το manual, το PDF, το βιβλίο που έχω για το μηχανάκι μου είναι το PDF, το manual του Malaguti Spectre 125 GP και θα σου δείξω εδώ τον κινητήρα, όπου κάνει το καπάκι, πως κάνει εδώ το σχέδιο, εδώ πως κάνει το σχέδιο που κάνει αυτό τον κύκλο, έχει μέχρι και την κούρμπα εδώ και αυτό το στρογγυλό, και τώρα θα σου δείξω αυτό και θα πάω πίσω στη φωτογραφία του CRF 150F και αν δεις, να είναι ακριβώς ολοίδιο, το ίδιο καπάκι που είναι εδώ. Πάμε και στο PDF, να το εδώ πέρα, βλέπεις ότι είναι ολόιδιοι κινητήρες, το καπάκι από πάνω, το καπάκι των βαλβίδων, η τυφλή βίδα που έχει εδώ, η τυφλή τάπα, όλα είναι τα ίδια. Το στρογγυλό αυτό που είναι για τη μανιβέλα, πάμε και στη φωτογραφία του Honda, να το εδώ πέρα η τυφλή,
όπου μπαίνει η μανιβέλα, το κάναμε και ακόμα πιο κοντά. Τελικά μπορεί να κάνει ακόμα πιο zoom. Εδώ που μπαίνει η μανιβέλα, μέχρι και αυτή η κούρμπα που έχει εδώ από κάτω στο καπάκι, πίσω από το μοχλό του φρένου δηλαδή, αυτή η κούρμπα. Αν πάμε στο PDF στο βιβλίο, να το και εδώ. Λοιπόν, πρέπει να έχεις πιστεί, πιστεύω πρέπει να σε έχω πείσει ότι αυτός ο κινητήρας είναι του CRF150F. Είναι απίστευτο. Είναι λοιπόν ολόιδιο. Και όχι μόνο βρήκα αυτές τις φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο κινητήρας είναι ολόιδιος, βρήκα και ένα βίντεο στο YouTube. Πάμε λοιπόν και στο βίντεο του YouTube όπου βρήκα. Είμαστε στο YouTube, στο κανάλι Cyclepedia Service Manuals και το βίντεο του YouTube όπου βρήκα, ο τίτλος έχει λύνοντας, κάνοντας βίδες σε κομμάτια δηλαδή, έναν κινητήρα Honda CRF150F. Να το λοιπόν, και πραγματικά βλέπω ακριβώς ότι αυτό εδώ είναι ο κινητήρας του Malaguti Spectre 125GP. Είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου, είναι ολόιδος, ξέρω πως είναι το μηχανάκι. Να και εδώ η τάπα, αν θυμάσαι σε άλλο βίντεο που σου έλεγα πώς να βάλεις ένα ψυγείο λαδιού, που οι επιστροφές του ψυγείου λαδιού θα μπαίνουν σε αυτή την τάπα. Χάρηκα λοιπόν πολύ, το πίστεψα, το είδα δηλαδή. Πίστηκα εγώ, το πιστέψαν τα μάτια μου και έτσι το κάνω βίντεο στο YouTube αφού είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ο κινητήρας ο Honda CRF150F είναι ο Λόιτς με το Malaguti. Πάμε λίγο να αφήσουμε να παίξει το βίντεο που θα τον κάνει και κομμάτια, γιατί είναι ευκαιρία να δούμε πως είναι και κομμάτια ο κινητήρας μας. Ο κινητήρας του Malaguti θα δούμε πως είναι σε κομμάτια, αφού θα κάνει κομμάτια των Honda αυτών που είναι ακριβώς σαν δύο σταγόνες νερό. Πάμε λοιπόν. Okay, we've got our Honda CRF150F engine out of the frame. This particular engine is from a 2007 model. Όπως είπε λοιπόν εδώ ο κύριος, είπε θα κάνουμε βίδα σε ένα κινητήρα του Honda CRF150F του 2007 μοντέλο συγκεκριμένα ή του 2006 αν θυμάμαι καλά τι είπε, και όπως είπαμε αυτό είναι από το 2003 μέχρι το 2017. Getting ready to disassemble this for the repair manual production and we thought we just... Τώρα λοιπόν θα λύσει το κινητήρα σε κομμάτι και εγώ θα το πάω μπροστά για να δούμε ακριβώς εκεί που θα ξεκινάει να το λύσει. Δεν χρειάζεται να δούμε όλο το βίντεο. Λοιπόν, και πάμε εδώ που αρχίζει και το λύνει. Αυτό λοιπόν είναι, λέει, το καπάκι που ακριβώς είναι, παιδιά, είναι ακριβώς το καπάκι του Malaguti Spectre 125GP. Είναι ίδια. Your rocker arm assembly, which holds the rocker arm and rocker arm shafts. Και τώρα συνεχίζουμε να βλέπουμε το βίντεο, γιατί ο σκοπός είναι να σου δείξω τι ακριβώς πρέπει να παραγγείλεις. Θα σου δείξω το έμβολο και το χιτόνιο, τα παίρνεις, τα βάζεις και γίνεται το μηχανάκι σου 150 κυβικά. Πριν φτάσουμε όμως στο έμβολο και στο χιτόνιο που είναι η ουσία του σημερινού βίντεο, θα σου δείξω τελικά ότι λέει ο κύριος εδώ ότι υπάρχει φίλτρο λαδιού περιστροφικό που δεν μου το είπανε ούτε καν στην αντιποσωπεία της Malaguti εδώ στην Πάτρα. Αφού οι κινητήρες είναι ολόιδοι, τώρα θα σου πει ότι υπάρχει φίλτρο. Φίλτρο λαδιού. Πάμε να το δούμε. You're going to have an assortment of dowel pins, bolts, retainers. You have your cylinder head itself, the top of the valves and the valve springs. Λοιπόν, αυτό είναι το καπάκι. Το καπάκι που θα το χρησιμοποιήσεις του Malaguti Spectre 125GP το ίδιο, και μετά από αυτό είναι το έμβολο χιτόνιο. Το χιτόνιο και το έμβολο που πρέπει να αγοράσεις. Πάμε να τα δούμε. Those are valves here where they seal the cylinder head. You got your intake valve, which is larger, and your exhaust valve, which is smaller. Βλέπουμε αναποδογυρισμένο δηλαδή το καπάκι του Malaguti Spectre 125GP. Η βαλβίδα εισαγωγής που είναι μεγαλύτερη σε διάμετρο και η βαλβίδα εξαγωγής. Απλά θα πρέπει να ταιριάζουν εδώ οι τρύπες, αυτό που θα πρέπει να αγοράσεις εσύ, ούτε το καπάκι που είδαμε πριν, ούτε το καπάκι το ψευτοκάπακο που λέμε, το τελείως top καπάκι, το τελείως καπάκι στην κορυφή, ούτε το καπάκι με τις βαλβίδες. Το επόμενο, το χιτόνιο και το έμβολο, αυτά πρέπει να αγοράσεις, τα οποία είναι 150 διάμετρος, έχει 150 διάμετρος, εννοώ ότι είναι 150 κυβικά, 156 κυβικά συγκεκριμένα, και θα γίνει το μηχανάκι σου 156 κυβικά. Πάμε να το δούμε. Your cylinder here. Βάτος, ο κύλινδρός σου, αυτό λοιπόν είναι η αγορά.
το χιτόνιο και το έμβολο. Θες απλά να αγοράσεις ένα έμβολο χιτόνιο 150 CRF, 150 F της Honda. Αυτό, το χιτόνιο και το έμβολο 150 κυβικών και συγκεκριμένα 156 κυβικών και τα βιδώνεις και ξαναβάζεις πάνω το καπάκι σου από το Malaguti Spectre και το άλλο το ψευτοκάπακο και γίνεται το μηχανάκι σου 150 κυβικά. Το έμβολο λοιπόν, το έμβολο, το χιτόνιο, τον πύρο του εμβόλου. Κάτσε γιατί η οθόνη πάει να μου κλείσει την ώρα που κάνω βίντεο στο YouTube, ενώ είναι ένα τόσο ωραίο βίντεο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Άρα η αγορά είναι το χιτόνιο, το έμβολο, ο πύρος του εμβόλου και η ασφάλεια του πύρου του εμβόλου. Έμβολο, χιτόνιο, πύρος και ασφάλεια. Με αυτά τα τέσσερα τα βάζεις, ξαναβάζεις μετά το καπάκι, ξαναβάζεις και το καπάκι του Μαλαγκούτη. Μόνο αυτά τα τέσσερα πρέπει να αγοράσεις. Έμβολο, χιτόνιο, πύρο και ασφάλεια του πύρου. And the wristband that it rides on, and then the circlets always keep track of those. They're easy to lose, they can fall down in the engine. That retains these. Αυτά λοιπόν, όπως τα έχω δώσει στη φωτογραφία, έμβολο, χιτόνιο, πύρος και ασφάλεια του πύρου, αυτά τα τέσσερα τα βάζεις πάνω στον κινητήρα και ξαναβάζεις το καπάκι σου από το Malaguti Spectre, το ξαναπαναλαμβάνω, και το άλλο το καπάκι και όλα, και τα rocker arm και τις βαλβίδες, απλά θες ένα έμβολο, χιτόνιο. The wristband in the piston. Next, we're going to remove our clutch cover. Και τώρα να το λοιπόν, ταν-ταράν, βλέπετε, κινητήρας Honda CRF 150F. Είναι πραγματικά σαν να βλέπω μπροστά μου το κινητήρα του Malaguti Spectre 125 GP. Είναι πανομοιότυπος. Δηλαδή θα τα λύσεις όλα μέχρι και εδώ και θα βγάλεις αυτό εδώ το έμβολο, το χιτόνιο και το έμβολο το 125 του Malaguti και θα βάλεις τα 150 εδώ πάνω και θα δέσεις και τα υπόλοιπα κομμάτια. Ο κινητήρας είναι ακριβώς ο ίδιος με το deep stick, τα πάντα, θα τον λύσει και μέσα τώρα, θα τον λύσει και δεξιά και αριστερά και έτσι θα δούμε και πώς είναι ο κινητήρας του Malaguti. And go through the components inside there. Να το λοιπόν το καπάκι από τη δεξιά μεριά του Malaguti ή του Honda CRF 150F αφού είναι τα ίδια με το φίλτρο που είναι εδώ κάτω ή τη σίτα με το dipstick και όλα ακριβώς τα ίδια σαν το Malaguti. Και τώρα προσέχτε προσεκτικά τι θα πει. Θα πει τελικά ότι αυτό είναι φίλτρο λαδιού. Να το. Το φίλτρο του λαδιού που είναι σίτα, που μπαίνει εδώ με στη σίτα, αλλά θα πει ότι αυτό λέγεται φυγοκεντρικό φίλτρο λαδιού που περιστρέφεται, κάτι τέτοιο. Να το λοιπόν που πραγματικά τελικά είναι φίλτρο λαδιού. The engine, you got your centrifugal oil filter. Βλέπετε τι είπε, centrifugal oil filter. Αυτό είναι τεχνικός που έχει λύσει τον κινητήρα σε βίδες και πρέπει να ξέρει. Σίγουρα έχει δίκιο, είναι λοιπόν φυγοκεντρικό φίλτρο λαδιού. Και εδώ είναι τα ελαττήρια του συμπλέχτη που έχω κάνει άλλο βίντεο στο κανάλι που συλλάω τα λάξεις με αγωνιστικού τύπου. Oil pump, drive gear, your clutch components. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να δούμε παρακάτω άλλο από το βίντεο του YouTube. Σου απόδειξε ότι η μηχανή είναι ολόιδια με του Malaguti Spectre 125 GP. Το μόνο λοιπόν που μένει είναι να παραγγείλεις ένα έμβολο και ένα χιτόνιο του Honda CRF 150F που είναι από το 2003 μέχρι το 2017. Ας πούμε το 2006 όπως είναι το βίντεο που είδαμε. Θα πρέπει να ψάξεις στο ίντερνετ και να κάνεις αναζήτηση, παραγγελία, εμβόλου και χιτονίου για Honda CRF 150F. Και αν δεν βρίσκεις, τότε του Honda CRF 150L που είναι από το 2017 ως το 2023 μοντέλο και λέει ότι κατασκευάζεται από την Astra Honda Motor όπου είναι η θυγατρική της Honda στην Ινδονησία. Ενώ το παλιό Honda, το 150F, όπου είδαμε και το βίντεο ακριβώς ο ολόιδιος κινητήρας, είναι πραγματικά της Honda Ιαπωνίας. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάνε ένα μεγάλο like, σπάσε το κουμπί το like, γράψε σχόλιο. Honda λοιπόν, να το λοιπόν το νέο μου μηχανάκι, Honda CRF 150F. Το κάνω και πιο zoom και πιο zoom. Νάτος, ο κινητήρας που τον πήραν από εδώ η KSR της Αυστρίας και το έβαλε πάνω στο Malaguti Spectre 125 GP. Το μόνο που έχω ενδιασμό και θα πρέπει να το κοιτάξεις και μόνος σου πριν αποφασίσεις να το κάνεις αυτό που σου δείχνω είναι εδώ που θα σου προχωρήσω λίγο το βίντεο πίσω
Θα στο πάω πίσω. Εδώ που είναι το καπάκι του Μαλαγκούτι, θα πρέπει αυτές εδώ οι τέσσερις τρύπες ακριβώς πιστεύω να ταιριάζουν με το ευλοχητόνιο που θα παραγγείλεις, που αν το προχωρήσουμε, your cylinder, δηλαδή όταν θα έχεις λύσει όλο τον κινητήρα του Malaguti Spectre 125GP και θα έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο που σου δείχνω εδώ, θα πρέπει δηλαδή οι ντίζες εδώ να ταιριάζουν οι τρύπες με το εμβολοχητόνιο που θα παραγγείλεις. Οπότε δηλαδή τα λύνεις όλα δηλαδή μέχρι εδώ και τοποθετείς πάνω στο κινητήρα του Malaguti Spectre 125GP το νέο εμβολοχητόνιο που θα έχεις αγοράσει, που είναι αυτό το εμβολοχητόνιο, το πύρο και την ασφάλεια του πύρου. Αυτά λοιπόν είναι η αγορά, το έχω επαναλάβει πολλές φορές. Και ξανακλίνεις, θα πάμε το βίντεο προς τα πίσω, και ξανακλίνεις τη μηχανή, όπου βάζεις το καπάκι σου ξανά στη θέση, όλα στη θέση τους, και το πρωταρχικό καπάκι που είναι απάνω-πάνω. Αυτό εδώ δηλαδή το καπάκι. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο σήμερα. Κάνε ένα μεγάλο like, είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε το βίντεο. Αγόρασε λοιπόν ένα εμβολοχητόνιο CRF 150F. Απλά κοίταξε τις τρύπες στις ντίζες, ότι πραγματικά οι διαστάσεις είναι ίδιες, διαφορετικά δεν θα μπει, αλλά σίγουρα αφού οι κινητήρες είναι ίδιοι, δηλαδή το μόνο που κάνεις είναι ότι αγοράζεις το εμβολοχητόνιο αυτό εδώ, το οποίο είναι ίδιο εδώ οι τρύπες, οι διαστάσεις, απλά μέσα η διάμετρος είναι λίγο μεγαλύτερη, ενώ το εξωτερικό κομμάτι εδώ, οι τρύπες δηλαδή, δηλαδή η διάσταση από εδώ σε εδώ και από εδώ σε εδώ, πρέπει να είναι τα ίδια για να μπορεί να μπει στον κινητήρα πάνω. Το μόνο που αγοράζεις είναι μια διάμετρος μεγαλύτερη τρύπα εδώ δηλαδή, όπου γίνεται 156 κυβικά με μεγαλύτερο έμβολο. Αυτό και τίποτα άλλο. Ούτε μεγαλύτερο εδώ σε μήκος, ούτε τίποτα. Η διαδρομή του Μαλαγκούτι, να ξέρεις, είναι εδώ πέρα 58 και η διάμετρος 52, ενώ αυτό η διάμετρός του είναι 58, γι' αυτό βγαίνει 156 κυβικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, οπότε λοιπόν πάμε ξανά εδώ στη φωτογραφία. Ψάξε και βρες ένα εμβολοχητόνιο CRF 150F του 2006 ή από το 2003 μέχρι το 2017 ή ένα εμβολοχητόνιο του Honda CRF 150L του 2017 ως το 2023 και βάλτα στο Malaguti Spectre 125GP. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάνε ένα μεγάλο like, κάνε σχόλιο, κάνε εγγραφή. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.